ότι είχατε δύο ονόματα, σήμερα το έμαθα. Και εγώ ευχαριστώ. Δεν ήξερα ότι θα ζητήσει το λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Οφείλω να πω ότι θα είχα διατάξει αλλιώς το χρόνο, θα είχα επιλέξει να τον ακούσω πρώτα για να μπορώ να το απαντήσω, αλλά. Δεν πειράζει. Το ήθελε και αυτός, να ξέρετε. Φαντάζομαι το ίδιο σκέφτηκε και αυτός. Θα ήθελα να κάνω καταρχήν μια αρχική τοποθέτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά την επικαιρότητα, την ευρύτερη επικαιρότητα στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Θέλω να επαναλάβω ότι η χώρα μας, η πατρίδα μας, η Ελλάδα, έχει αυτοπεποίθηση. Και βεβαίως η γείτον Τουρκία δεν θα επιτύχει να δημιουργήσει στην ελληνική εξωτερική πολιτική σύνδρομο σκυλιού του Παυλόφ. Η Ελλάδα αντιδρά όπως πρέπει και όταν πρέπει. Όχι όταν και όπως το επιθυμεί η Τουρκία. Και μάλιστα για λόγους προφανείς ακόμα και σε μαθητή του Δημοτικού Σχολείου. Και θέλω να πω ότι είναι ευτυχές ότι αναντίστοιχα με το παρελθόν, το σύνολο του πολιτικού κόσμου ανέγνωσε με τον ίδιο τρόπο ή περίπου με τον ίδιο τρόπο τον ευκρινή και απλοϊκό τουρκικό σχεδιασμό. Θέλω τώρα να έρθω στα θέματα του νομοθετήματος και να σχολιάσω και μερικά τα οποία ελέγχθησαν εδώ από τους εισηγητές. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την ολιγόλεπτη απουσία μου από την αίθουσα. Έχει να κάνει με την ανάγκη να μιλήσω με τον ειδικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη. Και επίσης να πω στην κυρία Σακοράφα, που ανεφέρθη στη σχέση μας με τη Ρωσία, ότι στις 2.30 ώρα θα μου επιτρέψει να λείψω πάλι λίγο από την αίθουσα για να μιλήσω για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον κύριο Λαυρόφ. Όπως επίσης ότι έχω συνομιλήσει δύο φορές με τον κύριο Μπλίνκεν, και αυτό βεβαίως δεν αφορά εμένα, αφορά την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την Ελλάδα. Τώρα, έρχομαι στους βασικούς άξονες του σχεδίου νόμου. Αυτό το σχέδιο νόμου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη το θεωρεί σημαντική μεταρρύθμιση και απαραίτητο εξυγχρονισμό του Υπουργείου. Ενσωματώνει την οικονομική διπλωματία και τη δημόσια διπλωματία στη δομή του Υπουργείου και επίσης ενσωματώνει τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού στη δομή του Υπουργείου. Άκουσα πάρα πολλά στην αίθουσα περί ορισμένους συναδέλφους και στην Επιτροπή περί μη μεταρρύθμισης, περί μη ανοίγματος στο μέλλον, περί μη οράματος. Δεν είδα να κατατίθεται οποιαδήποτε συγκεκριμένη πρόταση. Άκουσα ορισμένους γενικόλογους αφορισμούς, τα συνήθεια, έχω υπάρξει πλέον πολλά χρόνια βουλευτής, αρκετά χρόνια κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στην αντιπολίτευση. Γνωρίζω τους περίπου στερεότυπους αφορισμούς που χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση όταν υπάρχει μια γενική πολιτική περίοδος όξυνσης και θα ήθελε να εντείνει. Έτσι. Δεν άκουσα κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, γιατί εδώ πρέπει να είμαι σαφής, τις προτάσεις του τις βρήκα κατατεθειμένες στη θεσμική γνώμη του Υπουργείου και τις χρησιμοποίησα. Άρα δεν απευθύνω στην αξιωματική αντιπολίτευση το ερώτημα, όμως το απευθύνω στα υπόλοιπα κόμματα. Εάν έχουν πραγματικά μελλοντικής πρόκλησης απαντήσεις, γιατί δεν μας τις καταθέτουν εδώ, έστω και ως σκέψεις για να κατανοήσουμε περί τίνος πρόκειται και τι σκέφτονται και πιθανόν να τις υιοθετήσουμε. Άκουσα επίσης ένα σχολιασμό πάλι για το μεγάλο μέγεθος νομοθετήματος. Δεν έχω ξανακούσει ποτέ, ειλικρινά κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η προοδευτική τοποθέτηση είναι η υιοθέτηση των προεδρικών διαταγμάτων και μη προοδευτική τοποθέτηση είναι η εισαγωγή νόμου στη Βουλή. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το πράγμα. Δεν μου έχει ξανατύχει. Αντιθέτως, έχω πολλάκις κάνει και εγώ ίδιος κριτική σε υπουργούς, διότι αντί να φέρουν τις διατάξεις στη βάσανο του Κοινοβουλίου, επιλέγουν την οδό του προεδρικού διατάγματος. Διότι αυτή είναι η επιλογή εδώ. Και θέλω να σας πω, επειδή μου ελέγχθη και προηγουμένως ότι θα ταλαιπωρούμε με το να εισάγω όταν χρειάζεται τροπολογίες του νομοθετήματος, αντί να επιλέξω την, φαντάζομαι κατά την άποψη αυτών ο οποίος μου απίθυναν τη σύσταση με αγαθά κίνητρα του προεδρικού διατάγματος αντί του νόμου, θέλω να σας πω ότι το τελευταίο προεδρικό διάταγμα, το οποίο είχε τεράστια εθνική σημασία και αφορούσε το κλείσιμο των κόλπων για να προβούμε στην επέκταση των χωρικών υδάτων, έμεινε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για 4 μήνες. Αυτή την ευέλικτη οδό μου προτείνετε για τον οργανισμό του Υπουργείου? Εάν αυτό μου προτείνετε, σας παρακαλώ κοιτάξτε τους χρόνους επεξεργασίας των προεδρικών διαταγμάτων. Και επίσης,
Θα ήθελα να σας πω ότι εγώ δεν κρύβω και το έχω πει ευθέως. Η κυβέρνηση βλέπει την μεταρρύθμιση στο Υπουργείο Εξωτερικών σαν μια πορεία τριών σταδίων. Και αυτό είναι το πρώτο. Και είναι βέβαιο ότι παρά τη βασανιστική διαδικασία εδώ και εκτός της αιθούσης, περιέχει πιθανά σφάλματα τα οποία θα πρέπει από κοινού να δούμε και να διορθώσουμε στο μέλλον. Δεν υπάρχει κάτι κακό σε αυτό. Το κακό είναι η αντίληψη του αλάνθαστου, του αποκαθέδρας. Όχι η αντίληψη μιας κυβέρνησης η οποία προσλαμβάνει την νομοθετική διαδικασία σαν διάλογο και δέχεται ότι χρειάζεται και ένα προσαρμογή ανάλογα με τις συνθήκες. Αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και αυτό έχει επιλέξει ως διαδικασία νομοθέτησης. Όσον αφορά δε την εξοικονόμηση χρόνου και χώρου, σας λέω ότι εδώ υπάρχει ένα νομοθέτημα το οποίο κωδικοποιεί, και το είπα και στην Επιτροπή, κωδικοποίηση σε όλες τις νομικές σχολές και σε όλες τις νομοθετικές σκέψεις παντού στον πλανήτη, η κωδικοποίηση είναι κάτι το θετικό. Είναι η πρώτη φορά που άκουσα ότι η κωδικοποίηση είναι κάτι το αρνητικό γιατί παράγει μεγάλα νομοθετήματα. Έχουμε και καινοφανείς τώρα νομικές απόψεις κατά των κωδικοποίησεων. Ενδιαφέρον. Αλλά θέλω να πω και το εξής. Έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια εδώ για να υπάρχει σύντμηση στο βαθμό που ήταν εφικτό. Παράδειγμα, μεταφραστική υπηρεσία. Στο νομοθέτημα το προηγούμενο του 7, μεταφραστική υπηρεσία έχει ένα νομοθέτημα 43 σελίδων. 43 σελίδων. Εδώ ρυθμίζεται σε 9 σελίδες. Το θεωρείτε αυτό πραγματικά υπερβολή? Επίσης, ως προς το χρόνο και τη δυνατότητα να υπάρξει διάλογος. Το νομοθέτημα ξεκίνησε με ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε και στο οποίο μετήχαν όλοι οι παράγοντες του Υπουργείου τον Οκτώβριο του 19. Τέλη Νοεμβρίου υπήρξε πρώτο σχέδιο. Υπήρξε εσωτερική διαβούλευση από τον Νοέμβριο του 9 με τα γραφεία και τα δικά μου και των υφυπουργών επί σχεδόν 10 μήνες. Τι ήταν αυτό που δεν πρόλαβε να ακουστεί μέσα σε αυτούς τους 10 μήνες? Εγώ δεν λέω ότι δεχτήκαμε όλες τις απόψεις που εκφράστηκαν και δεν σας κρύβω ότι θεωρώ ότι ορισμένες απόψεις ήταν απολύτως συντεχνιακές και δεν τις συμπεριλάβαμε. Και θα εξηγήσω μετά τι εννοώ για αυτά. Αλλά τι δεν πρόλαβε να ακουστεί? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα υπάρξει δεύτερη φάση μεταρρύθμισης, η οποία εκτελείται όπως συζητάμε και αυτό είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Υπουργείου. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω από αυτό το βήμα τον Υπουργό, τον κύριο Πιερακάκη και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε. Επιδιώκουμε αφενός μεν, ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει δύο άξονες. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακής διαχείρισης των επιχειρησιακών διαδικασιών που λείπει πλήρως από το Υπουργείο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Υπουργείο δεν λειτουργεί ούτε καν ως Υπουργείο Εξωτερικών της δεκαετίας του 80. Μέχρι το 60 και πολύ. Και το ξέρουν όλοι όσοι έχουν υπηρετήσει σε αυτό το Υπουργείο. Ένα δίκτυο ηλεκτρονικής διακίνησης λοιπόν εγγράφων, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο. Ένα νέο ασφαλές δίκτυο διακίνησης διαβαθμισμένων πληροφοριών. Είναι δυνατόν αυτό να μην υπάρξει στον 21ο αιώνα? Μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα συλλογής και διαχείρισης των ανοιχτών πηγών στα διεθνή media και τα social media. Ένα σύστημα για την οικονομική διαχείριση των αρχών εξωτερικού. Το ξέρετε ότι γίνεται ακόμα με το χέρι. Και επίσης ένα ψηφιακό αποθετήριο ελέγχθη στην αίθουσα τι γίνεται με το τεράστιο αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο αποτελεί συνολικά περιουσία του ελληνικού λαού, διότι αποτελεί τη ζώσα ιστορία. Εάν δεν ψηφιοποιηθούν αυτά, θα χαθούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό γίνεται και επιχειρείται. Και βεβαίως θα πάρει χρόνο, αλλά η διαδικασία ξεκινά. Και υπάρχει και ένας δεύτερος άξονας που αφορά την ψηφιοποίηση του συνόλου των παρεχομένων προξενικών υπηρεσιών. Ήταν εδώ προηγουμένως, με αντικατέστησε για λίγο τον ευχαριστώ αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κώστας Βλάσης, για να μπορούν οι Έλληνες που διαβιούν στο εξωτερικό να επικοινωνούν με τις πρεσβείες μας και να εξυπηρετούνται από τις πρεσβείες μας. Και αν είδατε, εδώ και ένα μικρό χρονικό διάστημα έγινε και μια πρώτη εμφάνιση του συστήματος από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Επίσης, πρέπει να αναδιοργανώσουμε πλήρως τη Διπλωματική Ακαδημία. Η Διπλωματική Ακαδημία, καταρχήν, δεν διδάσκει στους διπλωμάτες μας σήμερα τη δυνατότητα να χειριστούν την οικονομική διπλωματία που μπαίνει μέσα στο Υπουργείο. Και να σας πω ένα εκ των πολλών. Απαιτείται μια συνολική επανεκτίμηση και του τρόπου και της διαδικασίας διδαχής. Η Διπλωματική Ακαδημία αυτή τη στιγμή διδάσκει τους Έλληνες διπλωμάτες πώς βλέπει η ελληνική πλευρά τα πράγματα. Δεν τους διδάσκει
πως ο συνομιλητής τους οπουδήποτε του κόσμου θα τοποθετηθεί απέναντι στην ελληνική θέση. Και σε αυτή την προσπάθεια επίσης οι ιδέες όλων είναι απολύτως καλοδεχούμενες. Επίσης πρέπει να αναδιαρθρώσουμε τις αρχές εξωτερικού. Εδώ κατηγορήθηκα προηγουμένως και μου έκανε εντύπωση. Οφείλω να σας πω ότι υπάρχουν περισσότεροι διπλωμάτες στο εσωτερικό από ότι το εξωτερικό. Όπως λέει το νομοθέτημα, το νομοθέτημα δεν λέει τίποτε, διότι το νομοθέτημα δεν ρυθμίζει τις αρχές εξωτερικού. Αυτό θα είχε έννοια ως συζήτηση όταν θα έρθει, αλλά μια και το συζητήσαμε, επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, για να ξέρετε λίγο τους αριθμούς, έχουμε 511 διπλωμάτες, 170 με προσευτικό βαθμό, 239 με βαθμό συμβούλου και μόλις 93 με βαθμό γραμματέα και 9 ακόλουθοι. Στην Πορτογαλία, μια χώρα παρόμοιου μεγέθους με εμάς, υπηρετούν 491 διπλωμάτες, 222 υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία, 269 στις αρχές εξωτερικού. Στην Αυστρία, 426 διπλωμάτες, 215 εντός, 211 εκτός. Στο Υπουργείο έχουμε αυτή τη στιγμή 220 στην κεντρική υπηρεσία, δηλαδή 43% και 291 στο εξωτερικό. Η αναλογία είναι 1 προς 1,3. Το διεθνές παραδεκτό είναι από 1,1 έως 1,8. Αυτή είναι η αναλογία. Όταν κάνουμε αυτή τη συζήτηση, λοιπόν, παρακαλώ να έχουμε την αίσθηση των αριθμών. Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μετασχηματίσουμε επίσης τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων. Το νομοθέτημα είναι σχεδόν έτοιμο. Θα έρθει στη Βουλή. Θα με συγχωρήσετε, εγώ θα επιμείνω στη διαδικασία της νομοθέτησης διά της Βουλής και όχι διά των προεδρικών διαταγμάτων, όταν έχω την επιλογή. Και επίσης, θέλω να σας πω ότι στο παρόν νομοθέτημα το Υπουργείο διαρθρώνεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Διεθνείς σχέσεις, οικονομικές σχέσεις και εξωστρέφεια, δημόσια διπλωματία, απόδημος ελληνισμός. Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Έγινε συζήτηση. Ακούστηκε ελάχιστα, πρέπει να πω, εντός της αίθουσας και στην Επιτροπή. Ακούστηκε περισσότερο σε διάφορες επιστολές που παρέλαβα ότι αυτό υποβαθμίζει τη Γενική Γραμματεία, την πρώην Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού. Με συγχωρείτε, κύριε Σάφη, οι έχοντας υπηρετήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών τα ξέρουν. Αλλά θα τα πω για αυτούς που δεν έχουν υπηρετήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Καταρχήν, ο απόδημος ελληνισμός ήταν εκτός του Υπουργείου Εξωτερικών. Εκτός της δομής του Υπουργείου Εξωτερικών. Ήταν ένα παρακολούθημα το οποίο ήταν κάπου στο πουθενά. Σε ένα κτίριο εκτός Υπουργείου, εκτός της δομής του Υπουργείου, εκτός της συνολικής πολιτικής του Υπουργείου. Ξέρετε πόσο προσωπικό είχε αυτό που ορισμένοι είπαν ότι αποτελούσε μεγάλη εθνική προτεραιότητα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έτσι όπως τώρα το εισάγει στην εθνική αντιπροσωπεία, το υποβαθμίζει. Αυτή λοιπόν η μεγάλη εθνική προτεραιότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχε μόλις 25 άτομα προσωπικό. Απομονωμένο κάπου εκτός Υπουργείου. Αυτά τα 25 άτομα προσωπικό είχαν το 2017 3 εκατομμύρια προϋπολογισμό. Το 2018 2,8 εκατομμύρια, το 2019 2,2 εκατομμύρια, το 2020 1,5 εκατομμύρια. Αυτοί ήταν οι προϋπολογισμοί που υπήρχαν και πρέπει να σας πω ότι δεν είχαν καν τη δυνατότητα να απορροφήσουν αυτούς τους προϋπολογισμούς, εκ των οποίων αυτών των αστείων προϋπολογισμών το 45% δεν απορροφήθηκε. Μάλιστα νομίζω το 19 δεν απορροφήθηκε το 67%. Το 67% του 1,5 εκατομμυρίου. Και λέτε ότι αυτή η καινούρια προτινόμενη ρύθμιση είναι υποβάθμιση. Έναντι αυτού του παρελθόντος που το συνιστάτε αναβάθμιση, αν μπορούσαμε να κάνουμε τον χρόνο προς τα πίσω. Ως προς το συμβόλαιο απόδημου ελληνισμού, νομίζω υπήρξε μια συνολική τοποθέτηση. Ως προς τη μείωση των γενικών γραμματιών, αυτό έγινε με απόφαση του Πρωθυπουργού, κατά την άποψή μου έγινε ορθώς. Η μείωση των επιμέρους οργανωτικών μονάδων 48 από 65 και 67 από 193 τμήματα, εκεί η εξοικονόμηση είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη. Και βεβαίως λιγότερες υπηρεσίες στον Υπουργό, 12 αντί για 19, διότι η αντίληψη ήταν ενός υπουργοκεντρικού σχήματος, το οποίο δεν λειτουργεί στη σύγχρονη πραγματικότητα. Ο ικανότερος των ανθρώπων
καταστεί υπουργός και πάλι δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος. Αλλά η δημιουργία δομών οι οποίες χειρίζονται οντότητες, οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους, αυτή είναι η σύγχρονη τάση. Και η αντίληψη δε που αναπτύχθηκε σε αυτή την αίθουσα, την οποία την σχολίασα και στην Επιτροπή, μια αντίληψη στρουκτουραλισμού. Έχω ένα πρόβλημα, φτιάχνουμε για διεύθυνση. Έτσι λύνονται τα προβλήματα. Τότε ήταν απλό. Θα είχαμε τόσες διευθύνσεις όσο και προβλήματα, θα είχαμε λύσει όλα τα προβλήματα και θα ήμασταν χαρούμενοι. Αυτά δεν ισχύουν. Οι μονάδες, οι οργανωτικές μονάδες, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσληψης συνολικά των παραγόντων που συνιστούν το πρόβλημα το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν και επί το οποίο πρέπει να εισηγηθούν. Και αυτή σπανίως πλέον είναι ένα απομονωμένο κράτος. Υπάρχει ένα γεγονός που λέγεται παγκοσμιοποίηση. Φαντάζομαι το ξέρουμε όλοι. Επίσης, συνιστώνται νέα υπηρεσία συντονισμού και νέα διεύθυνση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού. Είναι δυνατόν ένα Υπουργείο, το οποίο έχει κατεξοχήν στρατηγικό χαρακτήρα, να μην έχει διεύθυνση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού? Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αυτό να το κάνει αυτοτελώς ο Υπουργός, ο αναπληρωτής Υφυπουργός, ο αναπληρωτής Υπουργός και οι Υφυπουργοί, χωρίς να υπάρχει ένα δεδομένο όργανο το οποίο να το εκπονεί και το οποίο από εκεί και πέρα να διαχέεται προς τις διευθύνσεις οι οποίες να το υλοποιούν. Σε ποιο μοντέλο διοίκηση στον πλανήτη υπάρχει αυτό το πρότυπο το οποίο υφίσταται αυτή τη στιγμή? Και ότι δεν σας κρύβω, τις αλλαγές στο Υπουργείο δεν είναι προϊόν της σοφίας ή οδήποτε εξημών. Είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό η αντιγραφή διεθνών παραδεδεγμένων προτύπων. Κέντρο σχεδιασμού εξωτερικής πολιτικής ως δεξαμενή σκέψης. Φαντάζομαι να υπάρχει αντίδραση σε αυτό. Γραφείο Αμυντικής Διπλωματίας, το οποίο δέχτηκα μάλιστα και το εισήγαγα υπό μορφή νομοτεχνικής βελτίωσης, μια ορθή παρατήρηση του κόμματος της Ελληνικής Λύσης κατά τη διάρκεια της Επιτροπής, το οποίο έχει λειτουργήσει ήδη εν την πράξη αυτό το χρονικό διάστημα ως άριστο σύνδεσμο σε μια εποχή κρίσης μάλιστα μεταξύ των δύο Υπουργείων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών. Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων. Τα δυνατόν να μην υπάρχει. Και έρχομαι, κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσα να έχω λίγο την ανοχή σας, αν έχετε την καλοσύνη. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Δημιουργούμε μια δομή η οποία να μπορέσει να στηρίξει το έργο του Υπουργείου. Δηλαδή, να υπάρχει Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. Διότι αυτή τη στιγμή, πρέπει να σας πω, ένα από τα τεράστια προβλήματα του Υπουργείου Εξωτερικών είναι ότι δεν έχει αυτοτελή Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Και αυτό του δημιουργεί, πρώτον, πλήρη αδυναμία χειρισμού δαπανών. Είπαμε προηγουμένως εδώ, μάλιστα κατά σύγχυση του τι συζητείτε, ασκήθηκε και ορθώς νομίζω, ορθότατα κριτική για τα ότι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου είναι μόνο 288 εκατομμύρια. Βεβαίως, είναι μικρός. Βεβαίως, αυτή η συζήτηση θα γίνεται στον προϋπολογισμό. Δεν γίνεται εδώ. Δηλαδή, το να αρχίσουμε να συζητάμε να εμφανίζεται ως αιτιολογία θέσης απέναντι στο νομοθέτημα το ποσό που ο προϋπολογισμός που έχει ψηφιστεί πριν από κάποιους μήνες προβλέπει 288 εκατομμύρια είναι οξύμορον κοινοβουλευτικά, αλλά δεν έχει σημασία να το δεχτώ. Όμως να σας πω, κυρίες και κύριοι, το χειρότερο. Το πρόβλημα δεν είναι τα 288 εκατομμύρια μόνο. Είναι ότι το Υπουργείο δεν έχει την ικανότητα να απορροφήσει τα 288 εκατομμύρια. Διότι ως νέος Υπουργός, ακριβώς επειδή τα 288 εκατομμύρια δεν ήταν αρκετά, ζήτησα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όταν συμπληρώθηκε το 90%, επιπλέον χρηματοδότηση. Και η επιπλέον χρηματοδότηση δεν είχε τη δυνατότητα το Υπουργείο να την απορροφήσει. Άρα η αντίληψη ότι αν πάμε στα 500 εκατομμύρια σήμερα χωρίς να έχουμε περάσει αυτή τη μεταρρύθμιση, γιατί δεν έχει οικονομικές υπηρεσίες, γιατί οι Έλληνες διπλωμάτες δεν διδάσκονται τη διαχείριση δαπανών, γιατί η Διπλωματική Ακαδημία δεν διδάσκει τα αντικείμενα που πρέπει να διδάσκει, κύριε Λοβέρδο, γι' αυτό. Γιατί το Υπουργείο είναι στη δεκαετία του 60. Γι' αυτό. Και αυτά σε όσους υπηρετήσεις και σε εσάς είναι γνωστά. Είναι γνωστά. Υπογράφω δαπάνες 1.000 ευρώ, 900 ευρώ, 500 ευρώ, 400 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, ωραία, να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό. Αν δεν μεταρρυθμίσουμε το Υπουργείο, η αύξηση του προϋπολογισμού θα είναι ατελέσφορη, όπως σας είπα πριν για τον απόδημο ελληνισμό. 1,5 εκατομμύριο δεν μπορούσε να απορροφήσει 1,5 εκατομμύριο. Άφησε 67% χωρίς απορρόφηση. Και μην πω και πώς. Σύστημα αξιολόγησης. Δεν υπήρχε σύστημα αξιολόγησης.
Πώς αξιολογείτε το αποτέλεσμα μιας λειτουργούσας μάχημης μονάδας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που λέγεται πρεσβεία? Πώς αξιολογείτε ο πρέσβης? Πεςτε μου, κατατέθηκε κάποια πρόταση εδώ την οποία εμείς δεν δεχτήκαμε να συζητήσουμε? Καλά είναι τα γυναικόλογα περί του μέλλοντος, περί των αιώνων και επί της ουσίας. Δεν υπάρχει σύστημα αξιολόγησης και εισάγουμε σύστημα αξιολόγησης και πρέπει να υπάρχει σύστημα αξιολόγησης. Μετρήσιμο, με στόχους. Όριο ηλικίας. Κατηγορήθηκα ότι στερούμε πολιτικού θάρρους, πολιτικής γενναιότητος, γιατί δεν πηγαίνω τα 65 στα 67. Πράγματι, αυτό σε οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο θα ίσχυε. Κύριοι συνάδελφοι, πόσα τηλέφωνα σας έχουν πάρει για να μου ζητήσετε να επεκτείνω το όριο ηλικίας από τα 65 στα 67. Πόσα τηλέφωνα? Είναι γενναιότης πολιτική να πας από τα 65 στα 67 ή να αρνηθείς να πας από τα 65 στα 67? Είναι δημοφιλές στο Υπουργείο να πας από τα 65 στα 67 ή να μην πας από τα 65 στα 67? Τελικά ποιος έχει την πολιτική γενναιότητα? Αυτός που λέει ναι στα 67 ή αυτός που λέει όχι στα 67 σε αυτό το Υπουργείο? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει να πάει στα 67 προς το παρόν. Δεν πρέπει να πάει στα 67. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διπλωμάτες 50, 53, 54 χρονών οι οποίοι δεν έχουν διοικήσει πρεσβεία. Και αν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα διοικήσουν ποτέ πρεσβεία. Πρέπει να ελευθερωθεί η πυραμίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Και άλλος τρόπος δεν υπάρχει παρά να παραμείνει στο 65. Και αυτό είναι τελείως αντιδημοφιλές μέσα στο Υπουργείο και το ξέρω και το λέω και το εφαρμόζω. Διεύθυνση εκπαίδευσης και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων. Δεν υπήρχε. Σε ένα Υπουργείο που πραγματικά το ανθρώπινο υλικό είναι το κύριο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η εξωτερική πολιτική διατυπώνεται από ανθρώπους, εφαρμόζεται από ανθρώπους, δεν έχει ένα υλικό σημαντικό παρακολούθημα που να βελτιώνει ή να μειώνει την απόδοσή τους. Δεν υπάρχει διεύθυνση εκπαίδευσης και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων. Πού ζούμε? Είπα στο 1960, μήπως έπρεπε να γυρίσω προπολεμικά. Μεταφραστική υπηρεσία. Άκουσα να παραμείνει ως έχει. Όσο καιρό είμαι υπουργός, για δύο πράγματα μου διατυπώθησαν στον ειδό μου παράπονα. Είτε για την εξυπηρέτηση των προξενικών αρχών και το αντιμετωπίζουμε με την ψηφιοποίηση, διότι άλλος τρόπος δεν υπάρχει, είτε για τη μεταφραστική υπηρεσία, όπου πρέπει να προσκομίσεις ένα έγγραφο και να περιμένεις 15 μέρες για να σου το μεταφράσουν και βεβαίως να πάρεις τηλέφωνο τον υπουργό για να σου κάνει ρουσφέτη. Και τι μεταφραστική υπηρεσία είναι κρατική υπηρεσία? Πού υπάρχει αυτό? Και γιατί αυτό που επιλέγουμε εμείς δεν είναι το αυτονόητο? Υπήρχε προηγούμενο νομοθέτημα, το είπα πριν, 43 σελίδων, πολύ πολύπλοκο, με αριθμό μεταφραστών ανα νομό, ανα περιφέρεια, ανα γλώσσα. Επιλέγουμε ένα τελείως ελεύθερο μοντέλο που εγγυάται την ασφάλεια, που οδηγεί στην ψηφιοποίηση, γιατί το κάθε έγγραφο που θα μεταφράζεται θα έχει συγκεκριμένο barcode. Γι' αυτό και υπάρχουν λεπτομέρειες της μορφής του εγγράφου. Διότι αυτό συνιστά πλήρη ψηφιοποίηση όλων των μεταφραζομένων εγγράφων που θα βρίσκονται και θα γνωρίζει η βάση πληροφοριών τι οποιοδήποτε αδειοδοτούμενος έχει μεταφράσει. Και από εκεί και πέρα οι ίδιοι άνθρωποι που κάνουν σήμερα τις μεταφράσεις, με τις συνθήκες που σήμερα τους κάνουν και με το χρόνο που σήμερα τους κάνουν, συν όσοι άλλοι έχουν τα προσόντα, θα μπορούν να παρέχουν στο κοινό σε έναν εύλογο χρόνο υπηρεσίες. Νομίζω ότι η ρύθμιση την οποία εισάγουμε είναι αυτονόητη και το Σώμα Πιστοποιημένων Μεταφραστών είναι μια σύγχρονη, απλή, λειτουργική λύση, η οποία παρεμπιπτόντως θα εξοικονομήσει και μερικά εκατομμύρια στο ελληνικό κράτος, διότι όπως λειτουργεί η μεταφραστική υπηρεσία, το κράτος μπαίνει και μέσα. Ελέγχθη ότι δεν έγιναν προσλήψεις. Πράγματι, έχουν προκληθεί 21 θέσεις ακολούθων για το 20, αλλά δεν έγινε, δεν υπήρξε διαγωνισμός λόγω της πανδημίας, αυτό είναι αλήθεια. Και υπάρχουν και 21 θέσεις για το 2021, που ελπίζουμε η πανδημία να μας επιτρέψει να γίνουν οι εκστάσεις. Τους χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Επίσης, έχουν προκληθεί 5 θέσεις νομικών, 20 θέσεις για τον κλάδο επικοινωνιών
Και βεβαίως προβλέπουμε και τις μετατάξεις. Γιατί το Υπουργείο χρειάζεται διοικητικό προσωπικό. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα στρατό στρατηγών εάν δεν υπάρχει η ανάλογη στήριξη από κάτω. Και επειδή υπάρχουν άνθρωποι με εξαιρετικές δυνατότητες, οι οποίοι θα ήθελαν ίσως να υπηρετήσουν το Υπουργείο Εξωτερικών και πλεονάζουν δυναμικό σε άλλο κομμάτι του δημοσίου, επιλέγουμε τις μετατάξεις προς το Υπουργείο Εξωτερικών σαν μια λύση αντιμετώπισης του προβλήματος της υποστελέχωσης για το οποίο συζητάμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω είχαμε μια πολυτελή διαδικασία και δικαίως την είχαμε, γιατί είναι πράγματι και σημαντικό και μεγάλο το νομοθέτημα. Αντιλάγησαν απόψεις. Δεν σταματάει εδώ η διαδικασία, έχουμε καιρό. Εγώ και πάλι θα ήθελα να πω πάντως ότι θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό και δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω, ότι ακόμα και σε στιγμές που και το πολιτικό θερμόμετρο έχει ανέβει και η όξυνση γενικά παρατηρείται, έχουμε καταφέρει ως πολιτικό σύστημα, ως κόμματα, τα θέματα που αφορούν το Υπουργείο Εξωτερικών να τα συζητάμε σε βάθος και σε ένα κλίμα το οποίο αρμόζει στον εθνικό χαρακτήρα του συγκεκριμένου Υπουργείου. Τις νομοτεχνικές οποίες δεσμεύτηκα, τις έχω καταθέσει από την ώρα που μπήκα στην αίθουσα το πρωί. Έχουν πάει στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και ο λόγος που καθυστερούν, αν δεν σας έχουν μοιραστεί, αφορά αντικείμενα που έρχονται από άλλα Υπουργεία λόγω της λήξης του μήνα και τα οποία όμως έχουν να κάνουν με την πανδημία, όπως παραδείγματος χάρη η τροπολογία για το πόθεν έσχες που προλίγου ανέλησε ο συνάδελφος Υπουργός Δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα, ευχαριστώ θερμά. Εάν χρειαστεί κάτι κατά τη συζήτηση, θα επανατοποθετηθώ. Ζητώ και πάλι συγγνώμη για τις δύο απουσίες κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Μία για να μιλήσω με τον ειδικό απεσταλμένο για τη Λιβύη και δεύτερη για να μιλήσω με τον κύριο Λαυρόφ το μεσημέρι. Ευχαριστώ θερμά. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.